χαίρομαι που σήμερα είστε εδώ πέρα. Είναι μια πραγματική ευκαιρία να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο της Φλόρινας διαμέσω μέσω εσάς. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, να πούμε θέματα και σαφώς να μας μεταφέρετε τις όποιες πληροφορίες έχετε ή απορίες από τους πολίτες της Φλόρινας, με τους οποίους βέβαια και εμείς βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή και έχουμε την αγωνία τους κάθε μέρα για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματά τους. Είμαστε εδώ, θα πούμε ο καθένας τα δικά του. Εγώ βέβαια σε αυτό θα αναπτυχθώ λίγο, θα συζητήσω για πιο γενικά θέματα που αφορούν την αγροτική παραγωγή στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Απλά θα ήθελα να τονίσω την σημασία της μεταλιγνητικής εποχής για την οποία θα πούμε παρακάτω, η οποία μας έχει κοστίσει πάρα πολύ σε χρόνο να ασχολούμαστε και να προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στους συμπολίτες μας. Καλησπέρα και θα τα πούμε σε λίγο. Καταρχάς, αυτά που θα ήθελα να πω είναι, ξεκινώντας, ότι καταφέρνουμε να είμαστε μέσα στα κέντρα των αποφάσεων. Είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος αριθμός και μια πολύ μεγάλη, πώς να πω, το τι έχουμε καταφέρει να κάνουμε όσον αφορά τις επιτροπές, τα νομικά πρόσωπα στα οποία εκφραζόμαστε και εκφραζόμαστε πλέον πρωτίστως ως περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Δεν χρειάζεται να πω τα τετριμένα του, τα περιφερειακά συμβούλια ή οι οικονομικές επιτροπές, αλλά είμαστε στο κέντρο περιβάλλοντος, στο κλάστερ βιοενέργειας, στο ΓΙΟΤΕ, είμαστε σε πάρα πολλά όργανα και συμμετέχουμε ενεργά στις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνονται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι για να μπορέσουμε να παράξουμε αυτό που θέλουμε, ένα από τα πιο βασικά τα οποία έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε ξεκινήσει έναν νέο οργανισμό λειτουργίας της περιφέρειας, ο οποίος πραγματικά δεν έχει σχέση με αυτούς τους οποίους υπήρχαν προηγουμένως ή με αυτούς που υπάρχουν σε άλλες περιφέρειες. Έχουμε δημιουργήσει, δημιουργούμε μια νέα γενική διεύθυνση η οποία έχει το ρόλο της ανάπτυξης, η οποία είναι και ο πρωταρχικός ρόλος της περιφέρειας ως αναπτυξιακός οργανισμός. Και κάτω από αυτόν, από αυτή τη γενική διεύθυνση έχουμε όλους τους κλάδους, είτε της επιχειρηματικότητας, είτε της αγροτικής ανάπτυξης, είτε οτιδήποτε θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της περιοχής. Και μετά υπάρχουν βέβαια και κλασικές διευθύνσεις. Βέβαια, στην κυριολεξία λόγω κορονοϊού μας έχει στείλει πάρα πολύ πίσω, γιατί οι ομάδες εργασίας δεν μπορούσαν να εργαστούν, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα το δώσουμε σε διαβούλευση. Και θα δούμε εκεί και τις πραγματικές αντιδράσεις και θα δούμε και θα δείξουμε πραγματικά αυτό που σας λέω για την αναπτυξιακή δομή η οποία θέλουμε να έχει η περιφέρειά μας. Ξεκινώντας από τις υποδομές, από τα μεγάλα εγκαιοβελτιωτικά έργα που θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας, θα περιοριστώ, δεν θα μιλήσω ούτε για το φράγμα του Νεστορίου, πώς προσπαθούμε να το ξεπλοκάρουμε, ούτε για τη βόρεια ζώνη, όπως λένε στην Κοζάνη. Θα μιλήσω για τα δικά μας. Ήδη για το μεγάλο αρδευτικό της Φλόρινας, μέσα από συνεχείς επαφές, έχουμε καταφέρει και τελικά ξεμπλόκαρε το θέμα της χρηματοδότησης του εκτιμητή για τις απολωτριώσεις που χρειαζόντουσαν για να ξεκινήσει το φράγμα, το αρδευτικό από το φράγμα της Τριανταφυλιάς. Έπρεπε να ολοκληρωθούν οι απολωτριώσεις, είχε ολοκληρωθεί η μελέτη για αυτό το θέμα και το Υπουργείο είναι καθήλυν αρμόδιο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι καθήλυνα αρμόδιο για την εκπόνηση της μελέτης, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης όπως ξέρετε. Και αυτή τη φάση έχει οριστεί ο εκτιμητής, έχουν ξεκινήσει απολωτριώσεις σε δύο από τους οικισμούς και θεωρούμε ότι εντός του έτους τελικά θα έχουμε ολοκληρώσει τις απολωτριώσεις
και στα τέλη του έτους θα έχουμε τη δημοπράτηση αυτού του μεγάλου έργου. Όσον αφορά το αρδευτικό του παρορίου, όπως είπε και ο Γιάννης Πιουσές, εκεί πλέον είμαστε σε μία φάση όπου εντάξαμε στον τοπικό πόρο την επικαιροποίηση της μελέτης και πλέον ελπίζουμε ότι μέσα στο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και θα μπορέσουμε ίσως και πριν το τέλος του καλοκαιριού να είμαστε έτοιμοι με τα τέφη δημοπράτησης για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Για το αρδευτικό των Κρισπών, νομίζω πως ξέρετε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, γίνεται από το ίδιο το Υπουργείο και μετά από συμφωνία που έχουμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτή την περίπτωση, εμείς θα είμαστε η επιβλέπουσα υπηρεσία. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ανάδοχος ο οποίος έχει βγει έχει δώσει μια σημαντική έκπτωση της τάξης του 51%, προχωράμε κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις σε αυτό. Όσον αφορά τα αρδευτικά της περιοχής του Αμιντέου, και εκεί έχουμε προχωρήσει σημαντικά, για πρώτη φορά έχει συσταθεί μετά από την εντολή του Πρωθυπουργού το Συμβούλιο για τις Αγροπεριβαλλοντικές Υποδομές, όπου υπάρχουν 5 γενικοί γραμματείς και οι οποίοι ελέγχουν στο σύνολο της Ελλάδας τα έργα. Τα έργα τα δικά μας έχουν μπει εκεί, οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν εκτός από τα αρδευτικά της περιοχής Αμιντέου, περιλαμβάνουν και μελέτες που είχαμε για άλλα φράγματα εδώ στην περιοχή, για το φράγμα του Τροπεούχου, για το φράγμα των Κλινών. Είχαν οριμάσει αρκετά και κάποια στιγμή είχαν σταματήσει. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε αυτές τις μελέτες για να μπορέσουμε να επεκταθούμε στην αρδεύσιμη έκταση της περιοχής μας. Όσον αφορά τα έργα κτηνοτροφίας, προχωράμε σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι στο να μπορέσουμε να οριμάσουμε μελέτες για την αγροτική οδοποιία, την ίδρυυση και την ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σε κάποιες πιο άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες χρήζουν και βοηθούν την καθημερινότητα του κτηνοτρόφου και έχουν σχέση με ποτίστρες, με έργα τα οποία μπορούν να προχωρήσουν αρκετά εύκολα. Όσον αφορά τη λειτουργία των ΤΟΕΒ, δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω σαν περιφερειακή ενότητα. Είμαστε η μόνη περιφερειακή ενότητα η οποία δεν έχει οριμάσει κάτι. Αν και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι, ίσως για τις πρέσπες να το προλάβουμε, επειδή θα δώσουμε παράταση ως περιφερειακή αρχή στο μέτρο, στο εκχωρημένο μέτρο του Υπουργείου Γεωργίας, θα δώσουμε παράταση μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Ίσως να καταφέρουμε ένα μικρό φωτοβολταϊκό να το εντάξουμε. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια η οποία έχει περάσει την προγραμματική σύμβαση για τη διαχειριστική μελέτη των βοσκοτόπων. Ένας πλούσιος πόρος για την Ελλάδα, ο οποίος κινδύνευε να χαθεί μέσα από παλινοδίες, ενώ έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 19, βρισκόμαστε σήμερα να μην έχει αποφασιστεί ακόμα ο τρόπος. Σήμερα έχει αποφασιστεί. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση για τα διαχειριστικά σχέδια και πιστεύουμε ότι εντός του έτους θα καταφέρουμε να τα δημοπρατήσουμε. Υπάρχει μία σειρά ενεργειών, επειδή οι μελέτες κοστίζουν και έχουν πάει στο ελεκτικό συνέδριο από μεριάς του Υπουργείου, είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με το τι θα θέλουμε. Όσον αφορά τα σχέδια βελτίωσης, νομίζω τα ξέρετε, υποβλήθηκαν περίπου 600, έχουν εγκριθεί περίπου 1000, έχουν εγκριθεί περίπου 600 στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Όσον αφορά τους νέους γεωργούς, το μέτρο τρέχει κανονικά. Έχουμε προσπαθήσει να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα της οικοτεχνίας,
ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πριν το Σεπτέμβρη θα δείτε τις ενέργειές μας και είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί και αυτό που έκαναν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας, οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν πράγματα και να εκμεταλλεύονται το χειμώνα, να κάνουν τα νυχτέρια, εμείς καταφέραμε και μπορέσαμε να το ενεργοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί έτσι τα προϊόντα δεν θα φεύγουν χείδη από τη Δυτική Μακεδονία. Η προστιθέμενη αξία θα μπορεί να μείνει στην περιοχή μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπήρχε, έτρεχε, αλλά δεν είχε τη στήριξη για να μπορέσει να το μάθει ο κόσμος και να μπορέσει να έχει την προστιθέμενη αξία των προϊόντων του. Όσον αφορά τα διασυνοριακά προγράμματα, καταφέραμε και εντάξαμε ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο λέγεται WinCamp, είναι στο Ελλάδα-Αλβανία και το οποίο αφορά την αμπελουργία της περιοχής. Θα ξεκινήσουμε και εντός του έτους να το υλοποιούμε, έχει ενταχθεί πριν από λίγο πριν το κορονοϊό και εδώ μας άφησε πίσω ο κορονοϊός, αλλά είναι ένα σημαντικό έργο για την περιοχή μας. Δράσεις που προσπαθούμε να αναπτύξουμε και όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση. Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται μέσα στη φύση. Αυτό να θέλουμε για να προστατεύσει τη φύση. Άρα όλη η περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να περάσει μέσα από αυτές τις δράσεις. Τέτοιες δράσεις θα τις δείτε σύντομα, πώς ακριβώς μέσα από το ΠΕΠ, μέσα από δράσεις οι οποίες προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, θα μπορέσουν να γίνουν. Συγκεκριμένα μιλάμε και μέσα στην επόμενη περίοδο θα έχουμε μια εκδήλωση στην περιοχή του Αμυντέου, να έχουμε τη διαχείριση του Καλαμιώνα με τα βουβάλια. Θα με επιτρέψετε να πάμε και να αρχίσω να λέω τα πράγματα της μεταλλευτικής, αυτά που είπα στην αρχή και τα οποία μας έχουν κάνει στην κυριολεξία να τρέψουμε αυτή την περίοδο. Είχε συμφωνηθεί σε υψηλό επίπεδο να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που αφορούν τη μεταλλιγνητική εποχή. Στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, η μεταλλιγνητική εποχή, όπως έλεγε την προηγούμενη περίοδο που ήταν εδώ ο κ. Μοσχερούλης, ανέφερε τα ταμεία από τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτή τη μεταλλιγνητική εποχή, πώς θα μπορέσουν να μαζευτούν αυτά τα δισεκατομμύρια, από ποια ταμεία θα μπορέσουν να υπάρξουν. Ένα από τα ταμεία δεν είναι και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ευτυχώς για εμάς είχαμε ξεκινήσει σχεδόν από την πρώτη μέρα να υλοποιούμε κάτι όσον αφορά τις δράσεις που είχαν σχέση με τη γεωργία. Και απλά μπορέσαμε αυτή την περίοδο να οριστικοποιήσουμε όλο το πλαίσιο που είχαμε πάνω στην αγροτική ανάπτυξη και το επεκτείναμε πολύ περισσότερο. Η συμφωνία μεταξύ του κυρίου Μουσουρόλη, του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα του Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το οποίο έχει τη μορφή του υφιστάμενου του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώσαμε ένα πλάνο δράσεων για το οποίο θα αναφερθώ λίγο παρακάτω και το οποίο έχει μία φιλοσοφία η οποία είναι αυτοί που θέλουν να ακούσουν, αλλά εμείς περνάμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Μέσα μιλάμε ότι οι δράσεις οι οποίες μπορούν να έχουν την μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα είναι οι πρώτες της. Αυτές δεν θέλετε, κύριοι, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσετε το αποτύπωμα του άνθρακα. Σαφώς, όπως είπα και νωρίτερα, οι δράσεις της αγροτικής ανάπτυξης, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην ύπαιθρο και είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Θα δούμε κάποιες δράσεις. Και στη συνέχεια η φιλοσοφία του όλου προγράμματος ακολουθεί το πώς θα μειώσουμε εμείς την απασχόληση, θα μειώσουμε τις απώλειες στην απασχόληση, θα μειώσουμε
το εισόδημα το οποίο χάνουμε και θα μπορέσουμε να έχουμε την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. Όλο το πρόγραμμα σαφώς δεν είναι... Εμείς καταφέραμε να συμμαζέψουμε όλες τις δράσεις οι οποίες έχουν προταθεί και αφορούν την αγροδιατροφή. Προτάσεις από το ΓΕΟΤΕ, από το ΤΕΕ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από την ΝΑΡΚΟ, από τη ΒΒΕΦ, από την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, από το κλάστερ βιοενέργειας. Ένα κάρο πολλών προτάσεων, οι οποίες βέβαια έχουν και τη φιλοσοφία των ιδιωτικών επενδύσεων μέσα, γιατί είναι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να κινήσουν την οικονομία. Να πούμε ότι υπάρχουν επενδύσεις. Το πρόγραμμα δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι της τάξης του ενός περίπου δισεκατομμυρίου. Και έχει όλη τη φιλοσοφία την οποία είχαμε αναπτύξει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σαν πώς φανταζόμαστε την αγροτική ανάπτυξη. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν τη μεταφορά της γνώσης και της ενημέρωσης των αγροτών, πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε τους αγρότες μας να έρθουν πιο μπροστά, να κερδίσουν σε γνώση και βέβαια να εκμεταλλευτούν την καινοτομία η οποία θα υπάρξει. Και εδώ πέρα σε αυτό μπορώ να πω ότι προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε και να επεκτείνουμε το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου. Νομίζω το έχουμε πει και σε κάποια παλιότερα συνάντησή μας, ότι πρέπει το Πανεπιστήμιο, η Σχολή Γεωπονίας, να πάρει το αγρόκτημα της από μέσα από την πόλη και να πάει κάπου εκτός, για το οποίο παλεύουμε. Σαφώς τα σχέδια βελτίωσης είναι κάτι για τα οποία αγωνιζόμαστε, τα θεωρούμε ότι αυτά τα οποία λείπουν είναι ένα από τα πρώτα, είναι μία από τις πρώτες νίκες που θα μπορούσε να επιτύχει η μεταλιγνητική εποχή. Μας λείπουν κάποια χρήματα, είναι από αυτά που διεκδικούμε επίμονα για να τα πάρουμε. Δράσεις μεταποίησης και εμπορίας επίσης είναι ένα μεγάλο ποσό για το οποίο διεκδικούμε, γιατί εκεί ακριβώς θα μπορέσουμε να έχουμε την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Οι υποδομές, όλες τις υποδομές για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως, είναι μέσα ενταγμένες. Μιλάμε για έργα της τάξης των 418 εκατομμυρίων περίπου, 623.000, έτσι όπως έχουν εκτιμηθεί. Και βέβαια αυτά τα έργα αφορούν Φλόρινα Κοζάνη, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Σαφώς βέβαια θέλουμε να στηρίξουμε την εξωστρέφεια, μια ακόμα σημαντική δράση. Νέοι Γεωργοί. Πλέον, βέβαια αυτό ήταν και πριν από μερικές μέρες και στο AgroNews, εμείς ζητάμε 70.000 ευρώ με 12ετή δέμανση των αγροτών. Τα 19-17 χιλιάρικα που μπορούσαν να δοθούν δεν αποτελούν ουσιαστική στήριξη στους αγρότες. Θέλουμε να μπορέσουν να μπουν νέοι άνθρωποι στη γεωργία, να δεσμευτούν και να έχουν ένα πραγματικό όφελος και να μπορέσουν να μείνουν και να παράξουν. Και δεν διαφέρει από αυτό το οποίο θέλει και το ίδιο το Υπουργείο. Υπάρχουν βέβαια δράσεις και στην δασοκονία. Σαφώς ένα μεγάλο ποσό είναι στη στήριξη των συνεργατικών σχημάτων. Ένα μεγάλο ποσό για την αύξηση του φοιτικού κεφαλαίου. Μία δράση η οποία έτσι όπως έχει παρουσιαστεί και από μελέτες συνεισφέρει στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, αν μπορέσουμε να αυξήσουμε το φοιτικό κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μας δημιουργήσει και πολλές θέσεις εργασίας. Η μελέτη που έχουμε εκπονήσει μιλάει για μία επένδυση της τάξης των 36 εκατομμυρίων με 1.375 θέσεις στην πρωτογενή παραγωγή και
μια αξία παραγωγής που θα δημιουργηθεί ένα ΑΕΠ στην περιοχή της τάξης των 13,6 εκατομμυρίων, 92 θέσεις στη δευτερογενή, στη τυποποίηση, στη μεταποίηση, δευτερογενή παραγωγή, με μια προστιθέμενη αξία των 2 εκατομμυρίων περίπου, η οποία θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερα ποσά εάν ελεγχθεί με κάποιο τρόπο αυτή η αύξηση του φοιτητικού κεφαλαίου. Όλα αυτά μέσα από μελέτες που έχουμε εκπονήσει εμείς και που θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε τον λόγο πλέον για να πείσουμε να υλοποιηθούν. Προτάσεις μέσα σημαντικές, χρήση κατασκευή θερμοκηπίων με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δράσεις οι οποίες ναι μεν είναι δράσεις πρωτογενούς παραγωγής, αλλά παρόλα αυτά έχουν μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Φυσικά μιλάμε και για την αξιοποίηση των περιοχών Natura, δεν είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά, για την καλή διαβίωση των ζώων και βέβαια και για την προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικές παρεμβάσεις μας αφορούν οι υπόλοιπες προτάσεις μας στα πλαίσια της μεταλλητικής. Μα γιατί δεν έρχεται κάποιος να επενδύσει στη Δυτική Μακεδονία? Πολύ απλά, πρέπει να γίνουν η πρότυπη περιοχή ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να έρχονται επενδύσεις στην περιοχή μας και να μην τους διώχνουμε. Κατά καιρούς έχουμε τοποθετηθεί σε πολλές από τις παρεμβάσεις τις οποίες προτείνουμε και όσον αφορά τις διαδικασίες. Απλά θα ήθελα να κλείσω, επειδή η εξέλιξη των πραγμάτων είναι πραγματικά πολύ γρήγορη, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία έχουν ανακύψει την τελευταία περίοδο και τα συζητάμε. Το ένα αφορά τον οργανισμό, τον αναπτυξιακό οργανισμό, που εδώ πρέπει να διεκδικήσουμε πράγματα και δεν περιμένουμε κανέναν άλλο να μας το πει. Όπου αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός θα είναι, δεν θα είναι δικός μας, αλλά πρέπει να έχουμε λόγο. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να έχουμε λόγο για αυτόν τον αναπτυξιακό οργανισμό, ο οποίος θα χειριστεί τη μεταλλητική εποχή, το ένα. Και το δεύτερο είναι τα φωτοβολταϊκά, τα οποία βλέπουμε σωριδό να έρχονται και αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε ενεργειακό κέντρο, θα παραμένουμε ενεργειακό κέντρο χωρίς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Εάν δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε αυτή τη ροή, εάν δεν καταφέρουμε να περιορίσουμε τα φωτοβολταϊκά, όχι να τα περιορίσουμε σε αριθμό, αλλά να περιορίσουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε ώστε τα όφελη από τα φωτοβολταϊκά θα πάνε πρωτίστως στους πολίτες, στους επιχειρηματίες της Δυτικής Μακεδονίας.